Λοιπόν, καλησπέρα σας. Όλα έτοιμα για το παιχνίδι, για τη φάση των τεστάξεων. Ο Κόπουλος ξεκινάει. 2-0 για την ομάδα του Κοντογιάννη. Ο Στάσιος, Λετρό Πέσερς, του τριών πόντων. Ξεκινάνε καλά την αναμέτρηση με ένα γρήγορο 4-0. Μια καλή άμυνα. Αλλά και δεν θα έρθει από τον Καζαφέρη. Καζαφέρης ο οποίος στο τρίτο παιχνίδι με τους Gunners ήταν Κάρμα Γιέστε. Ο Τολιάννης αστοχή. Προϋποθέσεις εγκληδιασμού τώρα για τους Μπορεί να στόχισε και θα καταφέρει να στοχίσει και θα βάλει μπροστά τους Pacers με έναν πόντο 6-7. Λουκόπουλος για 2. Κάλαρο σε ψηλά βόλους. Θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Γιάννης
Ποιο μαζεύει. Βοηθάει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Στο συγκεκριμένο τομέα. Με την ενέργεια που βγάζει ο Μαγιέ. Δεν φοβάται να βάλει το κορμί του στη φωτιά. Προσπαθεί να τον νιώσει ο αντίπαλος σε κάθε τετραγωνικό μέτρο του γηπέδου. Προσπαθεί να κάνει τον αντίπαλο να νιώσει άβολα στον αγωνιστικό χώρο. Το πλέψιμο θα έρθει από τον Σέμπογλου. Το ανοίγει, Σιού. Θέλησε να περάσει και πάλι στο Σέμπογλου. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να τελειώσει μόνος του. Ιδανικά με ένα τύπου πεταχτάρι, αλλά Γιώργος Πίντεζης εκεί. Γι' αυτό τα έκανε ο Πίντεζης, για τις μετέπειτα γενιές να κάνουν πιο εύκολα τη ζωή τους. Καταφέρεις. Φυσικά εδώ τώρα άμυνα δεν υπήρξε από την πλευρά των Στάσιος, δεν το πήρασαν όμως. Ο Ντογιάννης, Τσίτουρας, χάσαν την ευκαιρία. Πετύχουν καλά ότι σε πρώτο χρόνο τώρα έχουν πάει σε οργανωμένη επίθεση. Έχουν πιο οργανωμένη την άμυνα των Pacers. Πρόλαβαν και στηθήκανε. Εδώ ο Κοντογιάννης έλυσε να παίξει το πικ. Και την εμπειρία που κουβαλάνε τα παιδιά των Πισάσιος. Όπως ο κύριος παίρνει τώρα την μπάλα. Λουκόπουλος θα στοχίσει. Το ψωμί του από τέτοιου της φάσης το βγάζει. Αυτό το jumpsuit το οποίο επιχειρεί συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και τις περισσότερες φορές έχει ευτυχή κατάληξη. 7-11. Μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα, οι Pacers μπροστά με 4. Σίδουρας, Γιαντρής, Σίδερο, καταφέρει σε ελέγχη. Γραμμή των 6.75 έχουμε dub score στα Μελίσια. 7-14, 4-2, πάμε σε ένα time out. Ουσιαστικά τον έφτυσε. Μέσα και αυτό το δεύτερο του. Είναι καυτό στο ξεκίνημα. Μπροστά. Pacers με 10 παρακαλώ. Φοβερό ξεκίνημα. Καλά και δεν θα έρθει. Νέα φανταστική άμυνα. Θα περάσει και ο Αναγνωστόπουλος ο Μπαργκέ. Μπουρμπον.
Pacers κάνουν ό,τι θέλουν μετά το αρχικό μου διασμένο ξεκίνημα στο παρκέ των Μελισσίων. Με κύριο άξονα την εκπληκτική τους άμυνα. Ο Λουφόπουλος επιτέλους θα βρει σκορ. Για να δούμε αν αυτό το καλάθι του δώσει την όθηση για να πραγματοποιήσει ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση. Καταφέρεις. Λοιπόν, δεν θα το σκεφτεί καθόλου την ψυχολογία, θα στοχίσει. Αν μπει θα μετρήσει νομίζω. Λοιπόν, Σαραντόπουλος θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Σαραντόπουλος και Λουφόπουλος, καλοκαιρινές προσθήκες. Σειρά ονόματα από την Ελίφη, δύο. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Γνωρίζουν άβαλες. Αναγκαστόπουλος. Σεμπόγλου. Καλαρός. Επιμένει. Έχουμε βήματα. Έχουμε σίγουρα μια μικρή διακοπή τώρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Σεμπόγλου. Εντάξει, πάνω στη φάση νομίζω το χτύπημα ήρθε μετά την επαφή με τον Σαραντόπουλο. Ο Σαραντόπουλος στην προσπάθειά του να οδηγηθεί προς το καλάθι, στην προσπάθειά του να κερδίσει τον Σεμπόγλου κατά κράτος, χρησιμοποιώντας το κορμί του, πάρα πολύ δυνατός. Σήμερα, κοιτάξτε αυτού που κλείσε. Το παναφέρει την μπάλα σε χέρι, σε χέρια συμπέκτη του. Σε αυτά τον αναστό του Βουρανίδης. Προσπάθησε με ταμπλό να τελειώσει τη φάση. Από το ξεκίνημα έχει μια άγρια μορφιά, Τάλαρος, άστοχος. Ο Χρυστοφυλόπουλος μαζεύει, έχει περάσει στις απαρκές η δέση του Σεμπογλου. Χρυστοφυλόπουλος κάτω από τους φωνάζει ο Βασίλης. Θα παίξει όλη την επίδοση. 10 δευτερόλεπτα. Χρυστοφυλόπουλος για 3. Αστοχός. 3. Σαραντόπουλος. Θα πετάξει την μπάλα στην εκνοή. Τέλος. Πρώτο δεκαλέπτου, 13-23 στα οι Pacers με 10. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο δεκάλεπτο. Οι πεντάδες. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος είναι ίδιες. Με τον τρόπο που έκλεισε συνάντηση στην πρώτη στροφή. Σαραντόπουλος, ένα παραφορά. Λουφόπουλος. Σαραντόπουλος. Πάει ο Χιού. Υπήρχε ο Βασίλης για βοήθεια. Τάλαρος, καλάθι και φάουλ. Εκεί ο Τάλαρος δεν πρέπει να πάρει την μπάλα στα χέρια του. Πρέπει να λειτουργήσουν τα box out. Να μην του επιτρέψουν να πάρει το επιθετικό rebound. Γιατί άπαξ και γίνει, υπερέχει στο γραφιστό. Δεν υπάρχει ισόρυψης παίχτης στην πλευρά των Pacers. Πρέπει να τον απομακρύνουν από την μπάλα. Αναγκαστόπουλος. Πάλι στο Χιού. Να πετύχει κάτι πιο ουσιαστικό. Έπρεπε να δώσει την μπάλα. Είχε και τον χρόνο και τον χώρο να το κάνει. Ο Φλίκος επαναφέρει την μπάλα.
Μπέσετς. Ο Γιωργόπουλος είναι μόνος, θα το πάρει. Άστοχος. Λουκόπουλος. Ο Μουνούρη θα πάει τόσο καλάθι. 18-23. Διακυρός του κυρίου με το νούμερο 10. Θα ακούσει το όνομα Μουνούρη, συνδιαφορά στους 5. Ιωαννίδης. Βγάζει ένα αντίδραση, τα δεδομένα θα το κάνουν. Λαγάκης. Αμανιασόπουλος. Να δούμε. Πρέπει να τονίσουμε ότι το καλό διάστημα των Πιστάσιος έρχεται με Καζαφέρι και Μπουρμπόν στον πάγκο. Ο Χιού θα περάσει εκτός στη θέση του Σιλώνα σε Αποβλού. Κλάνιτς. Τάλαρος. Μουρμούρης. Τάλαρος. Θα αφήσει με το δεξί. Καμένη ευκαιρία για τους Πιστάσιους. Να φέρουν το παιχνίδι στη μία κατοχή. Λαδάκης. Μπάλα είναι για τους Πέισερς. Και για αυτόν τον λόγο ο Βασίλης την αφήνει. Το έχει διαβάσει, το έχει δει. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος εκεί. Η σιγουριά του να δούλεψε να το κάνει, γιατί η κατοχή είναι για την ομάδα του. Ξεχωριού. Αναγνωστόπουλος. Δεν θα παίρνει αυτό το καλάθι. Έτσι στο παρκέ, έχει πατήσει το πόδι του Βάιου. Έχω την εντύπωση πως ναι. Έχω την εντύπωση πως ναι. Του έχει γυρίσει το πόδι. Πάτησε πάνω στον λίγο. Ενώ ήταν πλάτη του. Ο Τάλαρος τρέχει κατευθείαν από πάνω του. Εντάξει, πατάει, θα χρειαστεί να βάλει λίγο πάγο, αλλά τουλάχιστον δείχνει να μην είναι πάρα πάρα πολύ βαρύ διάστημα. Δεν ξέρω αν θα τον αφήσει να συνεχίσει να παίζει. Το σημαντικό είναι ότι δείχνει ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Βάζει στον πάγκο. Λαδάκης, Ιθοδουλόπουλο, Σέμπογλου, Μπουρμπόν και Ιωαννίδης, οι 5 για τους Pacers. Λίγος Λουχόπουλος, Μουρμούρης, Λεμπούσης που πέρασε στο παρκέ και Σαραντόπουλος, οι 5 για τους Πιστάσιος. 7-45, 18-23, πάντα εδώ στα Μαλίσια, πρώτος αγώνας για τη φάση των 16, Evolution League. 1 παιχνίδι το οποίο ξεκινήσει με τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς. Έξοδος στην πρώτη. Εντάξει, τον Αναγνωστόπουλο θα τον δούμε σίγουρα. Και πάλι αυτή η αίσθηση μου γίνεται. Ιωαννίδης. Το παιχνίδι στο 20-23 του Λαδάκης. Πιστάσιος έχουν επιστρέψει. Σε Μπομπλου. Οι πλέον πιέζουν τους Pacers. Θα βγάλουν την άμυνα. Ο Γιάννης Όρθιος είναι οδηγίες. Λουφόπουλος. Λίγος. Ταραντόπουλος. Το καλάθι θα έρθει. Σε 2-26 τώρα.
Μετά το σούτ των τριών πόντων. Κεφάλι, κεφάλι. Λοιπόν, έβαλε τα χέρια του. Ο Φλίκος προσπάθησε να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Εκτός παιχνιδιού, το momentum άνοιγε τους Gunners, όπως παρακολουθούσε το παιχνίδι. Θα στοιχημάτιζε ότι οι Gunners ήταν αυτοί οι οποίοι θα παίρναν το εισιτήριο. Για 2,5 δεκάλεπτα είχαν κρατήσει στους 22 πόντους τους Pacers και παρόλα αυτά οι αθεόφοβοι κατάφεραν και πέρασαν. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτό είναι το μπασκετάκι. Και αυτά είναι τα play-offs. Η διαφορά στον πόντο.
δεύτερη συνεχόμενη φορά, δεν θα βρει στόχο. Σαραντόπουλος Μοσμούρης, εκπληκτικό μπάσκετ! Μπράβο στα παιδιά των Διπλάσιων. Ας με συγχωρέσει. Μπορείς ο Λόπουλος η παρέα του, αφόρμητα μου βγήκε, αλλά ήταν μια υπέροχη φάση. Μπουρμπών είναι εκπληκτικός. Τριμποντάρα από τη γωνία. 32-34. Πραγματοποιεί μεγάλο πρώτο ημίχρονο. Έξω από τη γραμμή των 6.75 έχει στήσει ένα τρίποντο πάρτι και οδηγεί εκ του ασφαλού στην ομάδα του σε θέση οδηγού. 32-34, 2-34 για το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Πάμε στο time out. Λοιπόν, Λεμπούσης. Κάλαρος θα πάρει την μπάλα. Εδώ στάθηκαν και χερί. Ο Λεμπούσης χαμογελάει. Ξέρει και ο ίδιος ότι ο παράγοντας τύχη ήταν μαζί της τώρα. 34 όλα. Μπουρμπών. Ζωδηλόπουλος. Αναγνωστόπουλος, ο οποίος πέρασε και πάλι στο παριέ. Είναι μια χαρά και συνεχίζει να παίζει. Ευχάριστα νέα της ημέρας. Βασίλης φωνάζει παρόν. 34-36 στο σύν 2 και πάλι. Παρακολουθούμε ένα σπουδαίο πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησαν δυνατά επιστάσεις. Δώσαν ένα πρόωρο τέλος σε όλο αυτό το καλό ξεκίνημα. Οι Pacers πέρασαν μπροστά και με 13-23, αν θυμάστε καλά. Με 10 οι επιστάσεις αντέδρασαν. Το κάνησαν σιγά σιγά τη διαφορά. Έχουν ισοφαρίσει δύο φορές, αλλά οι Pacers δεν λένε να αφήσουν το προβάδισμα. Μουρμούρης, Λεμπούσης. Χρυσοδουλόπουλος θα πάρει την μπάλα στον έλεγχό του. Μεγάλη πάσα baseball. Προλαβαίνει ο Σαραντόπουλος, έχει επιστρέψει και κλέβει. Τάλαρος, προσποιείται. Θα πάρει το φόλο αν μη θα μετρήσει. Έχει δικαίωμα για δύο. Ύστερα του πρώτου ημιχρόνου να καταφέρουν να πάρουν και πάλι το προβάδισμα. Ο Χρήστο Μαργέ, στη θέση του Βασίλη. Καζαφέρη, Σιού, Μπουρμπόν, Σέμπογλου και Αναγνωστόπουλος. Οι ίδιοι πέντε για τους Πισάσιους. Άστοχος η δεύτερη. Πάμε για παιχνίδι δύο κάτω χώρο και βλέπουμε. Καζαφέρης.
Παναγαστόπουλος. Μπάλα στο Σιδερό. Τρόπο το ημίχρονο 39-36 στο συν 3. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Περιμένουμε ένα μεγάλο δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Εδώ στα Μελίσια 39-36. Στο συν 3. Δώσαμε εμείς καμπουρμπον. Με τον Εξίτουρα θα πάει και ο Τάλαρος. Τον κατεδάφησε εδώ ο Ψηλός. Τον στέλνει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Βρήκε δεξί διάδρομο ελεύθερο και σιγά μην το αφήνει έτσι αυτό. 43-41 Μπουρμπόν για 3 με τα μπλόπι για αυτήν την φορά. Θα πάρει και πάλι πυροβολή. Δείγμα του πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη έχει στις ικανότητες του. Ανεξάρτητα μετά την μπάλα μπήκε ή όχι στο καλάθι. Λοιπόν, ο Τσίτουρας έχει εξοχίσει. Έχει κάνει το 45-41. Τρέχουν ένα σερί, 4-0 τώρα. Ας το δώσω. Ιωαννίδης. Μπουρμπόν. Για 2. Μπάλα τον έφυσε. Ξεκάθαρα. Ο Κουλός
Τάλαρος. Ο Μπουρμπόν σέρνει τον Τάλαρο στο Q. Εκείνος δεν βγήκε τόσο επιθετικά όσο θα έπρεπε να έχει βγει εκεί. Ένα χρόνο πιο γρήγορο, πιο αργά. Όλη του η προσπάθεια δεν είχε την ενέργεια που θα έπρεπε να έχει. Τσέμπογλου επιμένει. Τσιου για δύο. 47-43. Η μάχη συνεχίζεται. Η μάχη καλά μένεται. Εδώ στα Μελίσια πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16. Evolution League. Καραντόπουλος θα περάσει την μπάλα στον Τάλαρο. Τσιου. Θα δει το Τσέμπογλου βήματα. Εδώ περπατήσαμε λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Παναγνωστόπουλος ο Βαργιές στη θέση του. Λοιπόν, μάλιστα. Το ταλέντο που διαθέτει ο Σαραντόπουλος είναι κυρίαρχος συνήθως εκεί. Αν βάζει πλάτη τον αντίπαλο, τις περισσότερες φορές μοιάζει να έχει ένα πλεονέκτημα. Τον εξεπετέρωσε και σε να μην έκανε αυτό πήρε και το φάου. Τέτοιος ο τρόπος που αδειάζει τον αντίπαλο που του προκαλεί την επιθυμία να απαντήσει. Θα συμβαίνει αυτό, είναι ένα χρόνο, ένα κλίψιο πίσω. Τον έχει, βλέπει την πλάτη του πλέον. Είναι δύσκολο να τον κόψεις. Κινδυνεύεις άμεσα με το να κάνεις φάουλ. Ο Περκεγέννικο κινδυνεύεις άμεσα να πετύχεις καλά. 43, ο Γιάννης Γιαβρίς, άστοχος. Γιαννίδης. Σοβουλόπουλος. Αναγνωστόπουλος. Γιάννης Σαρατόπουλου είναι καθαρή. Πέσει στο παρκέ. Gracias.
αγώνα του. 2 στα 2 έχει άποψε. Ευτυχώς. Τα 2 καθόλου σοβαρά. Λουκόπουλος, Παλιογίου. Το ριμπάτο από ποιον, τον Μπουλιαδάκη. Νέα ευκαιρία για τους Spacers να μειώσουν, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Σεπουλόπουλος θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2. Άσοδο στην πρώτη. Έξοδο στην δεύτερη. Σαν ιδιαιτητές ώρα. Το φέρνει πίσω.
μπάλα για τον Χρυσάσιος. Από την baseline Πόπουλος με σταυρωτή τρίπλα και στη συνέχεια με το jump shoot θα κάνει το 57-46. Πόσο ωραία άδειασε το Μπουρμπόν. Είναι ολοφάνερο ότι έχει βρει ρυθμό πλέον. Το momentum καλά δει και φάρο το Χιου. 57-48. Διαφορά σου 9. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το λεπτό δεκάλεπτο ξεκίνησε. Και να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει κεφάλι στη σειρά. 57-49 το σκορ. Μπουρμπόν. Θα το μάθουμε. Μία σύντομος. Προσπάθησε να κλέψει ο Χρυσοδηλόπουλος. 57-52. Λίκος αστοχή. Παλεύει για το rebound. Θα δώσει μία μπουρμπόν. Το διάβασε καλά. Δεν ήταν κακή σκέψη του. Εντάξει, είχε κιλά μπάσκετ. Αυτό το οποίο είδε, διάβασε. Λίγο πιο σιγά ήθελε ώστε να την προλάβει ο Καζαφέρης. Το 57-52 παραμένει. Τις θέσεις φυσικά και δεν μπορείς να τις υποτιμήσεις. Όποιος είδε τη σειρά με τους Gunners θα το κατάλαβε καλά. Παναγνωστόπουλος. Τέλος του παιχνιδιού. Ένα βηματάκι πίσω. Δεν θα μαζέψει. Δεν θα γίνει κάποιο φάουλ. Βήματα ή φάουλ. Βήματα. Ήρεμα του λέει ο Βασίλης. Θα πρέπει να υπάρξει καθαρό μυαλό την πλευρά των Blazers. Αν μη τι άλλο. Και από τον Κάλαρο θα μιμηθεί τον αντιπαλό του. Θα μάθουμε
τώρα μόλις. Έχει 6 τρίποντα Μπουρμπόν, ζητώ συγγνώμη. Ούτε 4, ούτε 5. Καζαφέρης. Ψάχνει διάδρομο. Πάει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για 2. Στο παιχνίδι με τους Gunners, το δικό του καλάθι. Στο πέρα, στην τρίτη δεκαλέπτου. Ρίχνει τη διαφορά στους 8. Το τέταρτο ξεκινάει πάλι με δικό του καλάθι. Ρίχνει τη διαφορά στους 6. Και ακόμα ένα το οποίο κρατάει μπροστά την ομάδα του. Από τη στιγμή που ο Κουτσουρίς την έβαλε μπροστά με ένα. 6 όλοι τρόλοι πόντι, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Το ματιάξαμε. 2-2. Χαμένη ευκαιρία. Φάουλ στο μουρμούρι. Το πρώτο μαδικό. Δύο επιστάσεις. Λεμπούς. Βάιος. Άστοχος. Υπόφυλος. Αυτόν καταλήγει μπάλα. Αστοχή και αυτός. Λεμπούσης. Πάνω στο Λεμπούς η μπάλα. Την δεδομένη χρονική στιγμή, τόσο σημαντική, απόλεσαν 2 αμένα rebound οι Pacers. Αμυντικά. Άσο το πρώτο. Μόλις συμπληρώθηκε για το τέλος του παιχνιδιού. Άλλος αστοχίσει και πάλι. Διαφορά στις 6, στις 2 κατοχές. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Καζαφέρης, θα πρέπει να μπει και αυτός στην εξίσωση. Εκεί το Λουφόπουλο. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, είναι το διάστημά του. Το έκανε και με τους Gunners, το κάνει και απόψε. Να δούμε αν θα έχει συνέχεια. Ενώ ότι φωνάζει παρόν στην τελευταία στροφή του παιχνιδιού. Είπαμε 6 πόντους είχε στο προηγούμενο παιχνίδι, τους 4 τους πέτυχε στο 4ο. Η αντεπίθεση από δικό του καλάθι ξεκίνησε. Ο Χρυσοδουλόπουλος πετυχαίνει δεύτερο συνεχόμενο σπουδαίο τρίποντο. 58 όλα. Και όμως τα κατάφεραν, επέστρεψαν. 5:39. Πάμε σε time out. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 58 όλα. Νέο λάθος. Για να δούμε άμα οι Pacers περάσουν μπροστά. Καταφέρεις.
Κωνσταντινόπουλου. Φάουλ στο Λουφόπουλο. Όχι στο Θεμπορού, να το διορθώσω. Μπορείς είναι επαναφορά, 58 όλα. Καταφέρει κι άλλο. Θα πάρει το φάουλ. Τέταρτο μαρικό από το επόμενο, θα έχουν δικαίωμα για βολές. Θες ο Βιλόπουλος. Καταφέρει. Αναγνωστόπουλος. Θα κοπεί. Άλλα για ποιον. Για Πιστάσιος. Φάουσον Καζαφέρη. Τέταρτο μαδικός και για τους Pacers. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, οι ομάδες από εδώ και πέρα θα δημιουργούν τις βολές. Τάλαρος είναι μόνος του, ανενόπλητος, είχαμε το φάση. 50-60-58. Μεγάλο παιχνίδι. Ο Μπουλμπον περνάει στον πάγκο. 4-13. Ο Λαδάκης στο παρκέ. Ο Αναγνωστόπουλος στον πάγκο. Ο Χιού στο παρκέ. Ο Σιωμοβουλίδιο. Δεν ξέρω αν είναι και το καλύτερο χρονικό διάστημα για να φύγει ο Μπουλμπον από το παιχνίδι. Σίγουρα όχι θα πω. Εκτός αν μας υπήρχε κάποιος λόγος, τον οποίο δεν γνωρίζω εγώ εδώ στα ορεινά του γηπέδου. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια του παιχνιδιού. Καταφέρεις. Για τρεις. Το rebound από τον Λαδάκη ή από τον Σαραντόπουλο. Από τον Σαραντόπουλο. Το κλείνει ο Βασίλης με τον Λαδάκη. Σπάει την πίεση του Λουφόπουλος. 61-58. Πέσε θα κλέψουν. 3-39. Ποιος θα κάνει τώρα 0. Κάτσιος ή Πέσες. Καταφέρεις. Του. Και τώρα. Μόλις. Η άμυνα του Σεμπογλου ήταν καθαρή. Σαραντόπουλος θα πάρει το screen. Εκεί είναι δύσκολη δουλειά, θα σκορπίσει όμως το φάουλ για ποιον, σε ποιον μάλλον, το έχουν κερδίσει Πιστάσιος αν μπορώ να καταλάβω, έτσι ακριβώς ποιος το έχει κάνει το θέμα είναι, το ο Σεμόγλου, μάλιστα, και είναι και για δύο βολές. Το Μπουρμπόν επιστρέφει. Λουφόπουλος, 61-58, Μουρμούρης.
Κάλαρος. Σε πόδι κλέβει. Καζαφέρης. Για 3 από τις 45. Θα στοχίσει. Ο Κιούτο επιθετικό θα στοχίσει. Μεγάλη ευκαιρία για τους Pacers. Να φέρουν το παιχνίδι στο πόδι. 2-30. Πάρα το πιλατάκι. Νομίζω ότι ο Μπουρμπόν πρέπει να περάσει στο παρκέ. Δεν γίνεται ο παίκτης που έχει πετύχει 6 τρίποντα να είναι εκτός παρκέ από το φινάλε του παιχνιδιού. Σε ένα τόσο ωριακό παιχνίδι. Περάσει. Λοιπόν, 62-58, τώρα θα γίνει αλλαγή. Τη θέση πιανού να δούμε. Στου Βασίλη. Ποιο θα περάσει κάτω το καλάθι, δεν θα πετύχει ούτε τώρα τις δύο πολυπόδιτες πόντους για την ομάδα του. 120 δευτερόλεπτα κατά το τέλος, Σαραντόπουλος. Ο Μουρμούρης είναι μόνος του, θα το πάρει το τρίποντο. Άστοχος, νέο επιθετικό. Τους έχουν πονέσει τόσο μα τόσο πολύ. Τσίτουρας. Θα βάλει τα χέρια του Σεμπογλου. Κάλαρος, Τσιτουράς, θα πάρει το φάουλ. Να μην έχουν χτυπήσει μόνο Χιού και Τσιτουράς, και νομίζω ότι δεν έχουν χτυπήσει. Λοιπόν, ο Τσιτουράς έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες. 1 και 39 για το τέλος του παιχνιδιού. Στο στομάχι των Pacers, δεδομένης και της κούρασης και πνευματικής που έχει συσσωρευτεί στα κορμιά των παικτών των Pacers μετά από σχεδόν 39 λεπτά αγώνα. Θα κοπήσει τα έσα τον Ταλάρο και νομίζω ότι αυτό το κόψιμο και αυτό το καλάθι βάζει ένα τέλος σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον όλων για 39 λεπτά. Καζαφέρης ευτοχή, 69-62, 47 δευτερόλεπτα. Οι Πισάτσες θα κάνουν το 1-0. Thank you.
κάνει το 69-63. Χαλαρός. Το τελικό σκορ από μένει να μάθουμε. Σαραντόπουλος και νομίζω ότι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή θα είναι και το τελικό. 69-63, 1-0 λοιπόν η Πιστάσιος στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, στη φάση των 16 για την Evolution League. Για χαρά σε όλους.